κάθε γωνιά της Ελλάδας. Μέσα τραγούδια. Έξω παρατράγουδα. Φτά στο δήμαρχο της πόλης. Μισό λεπτό. Έτσι το φωτογραφικό. Μισό λεπτό τώρα εδώ πέρα. Μπορεί ο καθένας, όταν μπορεί, όταν έχει την τσέπη, όταν έχει τη δυνατότητα των διασυνδέσεων να ξεσηκώνει ένα λαό 50.000 ανθρώπων και ένα νοσοκομείο σε απόσταση 200 μέτρων. Ύστερα γέλασα, τα δάκρυα έβαψα. Τελικά όμως, παρά τις αντιρρήσεις του Δήμου Βούλας και τη διαφωνία με τους διοργανωτές, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε τον καλύτερό του εαυτό. Περίμενα πώς και πώς αυτή τη συναυλία. Ήταν ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα, μια πολύ ωραία αρχή καλοκαιρινής περιοδίας σε μια πολύ όμορφη παραλία. Μπορεί να υπήρχαν κάποια προβλήματα στην αρχή, αλλά όπως βλέπετε και μόνοι σας, η συναυλία έγινε κανονικά, με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη να έχει μπροστά του πάνω από 2.000 κόσμο. Η παραλία της Βούλας γέμισε από κόσμο χάρη και στη χαμηλή τιμή του εισιτηρίου, κάτι για το οποίο μίλησε και ο τραγουδιστής. Είναι κάτι που το έχουμε αντιληφθεί όλοι. Όλοι ζούμε τις δυσκολίες, δεν είναι κανείς που είναι απ' έξω. Οπότε, αντιλαμβανόμενοι όλοι τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, έτσι και εμείς τις αντιμετωπίζουμε όσο μπορούμε και στη δουλειά μας, ανάλογα. Η πρώτη συναυλία της χρονιάς έγινε για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, αν και στην αρχή υπήρχαν αντιρρήσεις του Δήμου. Το καλοκαίρι όμως φαίνεται ότι είναι φορτωμένο για τον τραγουδιστή. 10 με 15 συναυλίες, οι οποίες ξεκινούν με τη σημερινή ουσιαστικά. Κάποιοι βασικοί σταθμοί είναι η Κρήτη, είναι η Κύπρος, είναι η Ρόδος και κάποια ακόμα νησιά, κάποιες μεγάλες πόλεις. Επόμενος σταθμός, η Θεσσαλονίκη την Πέμπτη. Και αυτή τη φορά χωρίς προβλήματα και χωρίς αντιρρήσεις.